Τώρα, σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, που τον έχουμε στο Skype να κουβεντιάσουμε μαζί του. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά σας. Εκτιμώ τον κύριο Λεβέντη γιατί είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος, πολύ. Ένας πολιτικός με μια δική του άποψη και σοφία στα πράγματα, διότι δεν είναι καινούριος στην πολιτική ο Βασίλης Λεβέντης, χρόνια ασχολείται με την ιστορία αυτή. Και είναι και πολύ θεραλέος, δηλαδή εκφράζει την άποψή του ασχέτως αν δυσαρεστεί κάποιος ή αν δεν έχει προσωπικό όφελος. Τα λέω αυτά όχι να τον χαϊδέψω, είναι προσωπική μου άποψη, γι' αυτό και είναι κοντά μας σήμερα. Και πρόεδρε, για πέστε μου. Η χθεσινή δημοσκόπηση, μια χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 41% για τη Νέα Δημοκρατία, 29, κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το αποτέλεσμα δείχνει τελικά ότι καταλήγουμε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ή ότι εν πάση περιπτώσει ο κόσμος βλέπει ότι ο Μητσοτάκης πάει πάρα πολύ καλά και του δίνει μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης ασκεί ένα είδος διακυβέρνησης, βοηθιέται από όλα τα κανάλια, γιατί όπου και αν παρακολουθώ, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κρήτη, όλα τα κανάλια που τα παρακολουθώ μέσω ίντερνετ, βλέπω ότι τον χαϊδεύουν και τον λιβανίζουν. Δεν βλέπετε έργο δηλαδή? Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει έργο. Έργο, τι έργο? Τι έργο να δω? Τι έργο? Βλέπω μια οικονομική κατάσταση πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Βγαίνει με ομόλογα υποθηκεύοντας έτσι περαιτέρω την περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ. Έχει βγάλει 2-3 φορές ομόλογα από 3 δις. Βλέπω επίσης ότι μοιράζει λεφτά σε αδιανές μεριές. Μπορεί ο κόσμος να έχει ανάγκη, αλλά αυτά τα λεφτά που δίνει δεν θεμελιώνουν το αύριο της οικονομίας. Απλά κλείνουν πληγές που είχε ο κόσμος από την οικονομική κρίση. Η αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, που έχει ένα καλό αποτέλεσμα, φανερό, έχουμε πολύ λίγους θανάτους, λίγα κρούσματα, δεν είναι μια σωστή αντιμετώπιση της επιδημίας από την κυβέρνηση αυτή? Δηλαδή, γιατί το προβάλλουν σαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολιτική ενέργεια. Αυτό είναι η συμβουλή των επιδημιολόγων, των αντιστοίχων επιστημόνων, την οποία όλοι ακολουθήσαμε, όλοι υιοθετήσαμε, γιατί τη θεωρήσαμε τη μόνη λύση. Δηλαδή και εγώ να ήμουν πρωθυπουργός και όποιος και να ήταν πρωθυπουργός, με τον ένα ή άλλο τρόπο μπορούσε να πάει κόντρα στη συμβουλή των επιστημόνων. Ναι. Θα ήταν τρέλα. Δεν πρόκειται δηλαδή για καλό ή κακό πρωθυπουργό. Οι επιστήμονες οι Έλληνες έδειξαν σύνεση, είπαν στην κατάλληλη στιγμή την κατάλληλη συμβουλή και ο Θεός βοήθησε να έχουμε λίγα θύματα και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος όμως στην επιστροφή στην κανονικότητα να έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Αλλά ελπίζω και προσεύχομαι στο Θεό να μην συμβεί. Μάλιστα. Για πέστε μου κύριε Πρόεδρε το εξής. Περιμένατε δηλαδή, από... Δηλαδή και ο Τσίπρας να ήταν... Ναι. Δεν νομίζω να μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτά που λέει ο Τσίπρας τα άλλα, ότι δώστε λεφτά στον κόσμο, είναι τρέλες. Τι δώστε λεφτά στον κόσμο, από πού θα δώσει τα λεφτά? Γιατί και τα λεφτά που θα πάρουμε από την Ευρώπη, το 1/3 αυξάνει το εξωτερικό χρέος της χώρας, τα δε 2/3 θα δοθούν με φακέλους, με σχέδια. Δεν μπορούν να δοθούν πάρτε κόσμο λεφτά. Και πρόεδρε, για πέστε μου το εξής, μια και μια για τον Τσίπρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Περιμένατε εσείς από μια κυβέρνηση η οποία ήρθε με σημαία την κάθαρση και με σημαία το πλεονέκτημα, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς? Περιμένετε ότι τελικά
θα κολυμπούσε και αυτή η σταυρομόνερα των αποκαλύψεων με σκάνδαλα που υπήρχαν με το παρακράτος που υπήρχε με Παπαγγελόπουλους, με τις αποκαλύψεις Μιονή, το ρόλο του παπά. Περιμένατε τελικά ότι θα φτάναμε εκεί με μια κυβέρνηση η οποία, όπως είπα, ήρθε με σημαία την κάθαρση και με το πλεονέκτημα, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς? Ακούστε, το σύστημα της αυτοδύναμης διακυβέρνησης μιας χώρας δίνει απόλυτη εξουσία στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς. Δηλαδή ο υπουργός ο Τσοχαντζόπουλος έκλεβε γιατί ήταν ανεξέλεγκτος. Ο Παπαντονίου έκλεβε γιατί ήταν ανεξέλεγκτος. Και μπορεί να κλέβανε και άλλοι πέντε, τους οποίους δεν τους έχουμε ακόμη αποκαλύψει. Και σήμερα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να κλέβουν άλλοι πέντε. Και να το μάθουμε σε δύο χρόνια, σε τρία. Το σύστημα της αυτοδύναμης διακυβέρνησης μιας χώρας αφήνει στο φιλότιμο του κάθε υπουργού το αν είναι ένδυμος. Και μπορεί αύριο να βγει ανένδυμος. Ενώ αυτό που πρεσβεύει ένας κεντρών, οι κυβερνήσεις συνασπισμού και η απλή αναλογική, είναι ένας τρόπος συγκυβέρνησης μιας χώρας. Κάθε υπουργός θα έχει και δύο-τρεις υφυπουργούς δίπλα του άλλων κομμάτων. Κάθε υπογραφή θα χρειάζεται και δύο-τρεις ακόμη υπογραφές και θα είναι δύσκολο να κλέβει ή να κάνει υπεξαίρεση ένας υπουργός ή να παίρνει μίζες. Δηλαδή, το αν περίμενα εγώ να τα πάρει ο Α ή ο Β, εκεί θα το θέσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα οχύρωμα θεσμικό να μην γίνονται κλεψές εφ' εξής. Εκεί νομίζω ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να δώσει το βάρος του. Ναι. Και όχι να δούμε αν ο Σταϊκούρας κλέβει, να δούμε αν ο Άδωνης κλέβει. Δεν είναι εκεί. Γιατί εγώ δεν έχω τώρα τα στοιχεία να ξέρω αν κλέβουν. Αυτό και το Τζοχαντζόπουλο πρώτα έκλεβε και μετά από 15 χρόνια μάθαμε ότι έκλεβε. Μάλιστα. Δεν είναι... Για πέστε μου, ένα κρίσιμο ερώτημα. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να κάνουμε απλή αναλογική και κυβερνήσεις συνασπισμού. Αυτό στενοχωρεί λίγο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει σημαία της την ενισχυμένη και το να κλέβει έδρες μπόνους, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κυβερνά, έτσι νομίζει, αλλά είναι λάθος. Αν η Νέα Δημοκρατία θυσιάσει αυτό το προνόμιό της, το να κυβερνά αυτοδύναμη και δεχτεί να συγκυβερνήσει με άλλα κόμματα, θα δείτε πόσο σοβαρότερο κόμμα θα γίνει. Στην Ευρώπη η κεντροδεξιά έχει δεχθεί κυβερνήσεις συνασπισμού. Και γι' αυτό έχει γίνει σοβαρή η κεντροδεξιά. Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτό το σύστημα Καραμαλής Παπανδρέου, Παπανδρέου Μητσοτάκης. Δηλαδή και περιμένουμε τώρα και λέμε βγήκε παλιάνθρωπος ο ένας, παλιάνθρωπος και ο άλλος. Μα το σύστημα είναι τέτοιο που διαφθείρει τους πολιτικούς άντρες. Τώρα, για πέστε μου κάτι που είναι σαν ερώτημα κρίσιμο για την εξέλιξη της πολιτικής στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας, σαν πρωθυπουργός, ήξερε τι συνέβαινε ή όλα αυτά γινόντουσαν εν αγνία του και ήταν πρωτοβουλίες του παπά, του Παπαγγελόπουλου, των όποιων? Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Αν ήξερε ο Τσίπρας τι γινότανε, είναι συμμέτοχος σε όλη αυτή τη βρωμιά. Εάν δεν ήξερε, προφανώς κάποιοι από κάτω κάνανε αυτό που θέλανε. Σκέφτηκε για τον Αντρέα Παπανδρέου που είχε τεθεί θέμα αν ήξερε αυτά που έκανε ο Τσοχαντζόπουλος ή αυτά που έκανε ο Παπαντονίου. Δεν απαντήθηκε ποτέ το ζήτημα. Τι θα κάνουμε τώρα, αστρολογία θα κάνουμε να δούμε αν ήξεραν. Τι θα πει αν ήξεραν? Σας είπα, το χρέος μας, η Ένωση Κεντρών ιδρύθηκε για να θωρακίσουμε θεσμικά τη χώρα να μην μπορούν να υπάρξουν κλέφτες και απατεώνες κάθε μορφής, γιατί και η παρακολούθηση τηλεφώνων είναι πολύ ανήθικη διαδικασία. Παράνομη διαδικασία. Λοιπόν, το θέμα λέτε τώρα αν ήξερε. Τι ήξερε, τι δεν ήξερε. Μπορεί να ήταν παραμάχαζο εν αγνία του Πρωθυπουργού. Μπορούσε όμως και να ήξερε. Αυτό το πράγμα είναι πολύ, πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί. Ναι, βέβαια. Πολύ δύσκολο, δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Να πω τη γνώμη μου. Όσοι βγαίνουν φιλοσιριζέοι λένε δεν ήξερε. Όσοι είναι δεξιοί βγαίνουν και λένε ήξερε. Έτσι. Γιατί αντί να λέμε τη γνώμη μας, λέμε πάντα για να είμαστε αρεστοί στο αφεντικό. Δεν είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Είπαμε στη Βουλή, έκανα μεγάλες προσπάθειες
να μπει εισαγγελέας στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων έργων και στο στάδιο προμηθειών, να μπει εισαγγελέας να ελέγχει. Αν είχε μπει εισαγγελέας στις μεγάλες συμβάσεις, ούτε ο Τσαχαντζόπουλος θα κλέβε, ούτε κανένας θα κλέβε. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Δεν το δέχτηκαν, γιατί θέλανε όλοι να παίρνουν μίζες. Όπως και τώρα για την Οβάρτης. Στην Οβάρτης εσείς έχετε πιστεί ότι δεν τα παίρνανε. Από πού έχετε πιστεί? Δεν βρέθηκε ίχνος. Αν δηλαδή ένας έκλεβε και έπαιρνε προφυλάξεις και δεν άφησε ίχνος, πού το ξέρουμε? Σωστά. Κύριε Πρόεδρε, μείνετε μαζί μας. Κύριε Χαρδαβέλα, προσέξτε τι είχαν κάνει. Μείνετε μαζί μας, μείνετε μαζί μας 2 λεπτά. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε. Ναι, απλά να σας πω για την Οβάρτης. Μόλις τέλειω, μόλις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας. Έχουμε μια επαφή, μια επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κ. Βασίλη Λεβέντη, έναν πολύ έμπειρο πολιτικό, ο οποίος μας εξηγεί ορισμένα πράγματα. Για την Οβάρτης, θέλατε κάτι να πείτε, κύριε πρόεδρε? Ναι, για την Οβάρτης ισχυρίζονται ο Άδωνης και άλλοι που βλέπω και επιχειρηματολογούν στα κανάλια, ότι οι ανακρίσεις βγάλανε ότι δεν τα πήραν κριτική. Οι ανακρίσεις δεν κάνανε αυτό, γιατί έγινε ένας συμβιβασμός έγινε. Δεν προχώρησαν οι ανακρίσεις. Εκείνο που με βάζει εμένα σε υποψία είναι ότι είχαν κάνει την Ελλάδα κράτος πιλότο. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη οι τιμές διαμορφωνόντουσαν από την Ελλάδα. Ναι. Αυτό με βάζει σε μεγάλη υποψία. Γιατί διαλέξαν την Ελλάδα για Ινοβάρτιση, Σανόφι, όλες αυτές οι εταιρείες για να ορίσουμε εμείς την τιμή των φαρμάκων? Διότι εδώ υπάρχει ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που κάνανε ό,τι θέλανε. Δεν μπορεί λοιπόν, αν λαδωνόντουσαν, να λαδωνόντουσαν μόνο οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Υπουργός δεν εγνώριζε, δεν έβλεπε. Ναι, σωστό. Αλλά εδώ θέλουν να μας πούνε ότι απεδείχθη, ότι δεν τα πήρανε, λέει η πολιτική. Πώς απεδείχθη? Από πού απεδείχθη? Από πού απεδείχθη? Και γιατί επέλεξαν την Ελλάδα σαν κράτος? Για να ορίζονται οι τιμές σε όλη την Ευρώπη και δεν διάλεξαν την Νορβηγία. Για πετε μου, κύριε Πρόεδρε, ωραία τα λέτε και ωραία μας τα λέτε και εγώ τα ακούω κάθε φορά και μια χαρά και τα εγκρίνω και θάρρος έχει σε αυτά που λέτε και τοποθετήσετε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν σας ακολουθεί ο κόσμος όμως? Αυτό είναι για μένα ένα ερώτημα. Πιστεύω, δηλαδή λένε όλοι ο Λεβέντης. 2 λεπτά. Λένε όλοι ο Λεβέντης τα λέει καλά. Ο Λεβέντης είναι έντιμος. Ο Λεβέντης, να πούμε, έχει μια ματιά στα πράγματα γενική και καλή. Αλλά δεν σας ψηφίζουν. Γιατί? Ναι, ακούστε. Την απάντηση θα την πάρετε από το Sky. 7 μήνες, 6 πριν τις εκλογές στο Sky, τις εκλογές 7 Ιουλίου, σταμάτησε να με καλεί. Και σχεδόν όλα τα κανάλια. Όταν λέω όλα τα κανάλια, με τα λόγου γνώσεως ομιλώ, ότι ένα εξάμηνο πριν τις εκλογές 7 Ιουλίου, μου κάνανε τεχνική αφάνεια οι πάντες. Γιατί, τεχνική, κύριε Λεβέντη, γιατί. Διότι ακούστε κάτι, το Πασόκ δεν ήθελε να εμφανίζομαι εγώ, γιατί θεωρούσε ότι είναι κεντρό κόμμα Ένωση Κεντρών και ήθελε να μονοπολεί το Πασόκ το χώρο του κέντρου. Η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, επειδή επαγγέλω με την απλή αναλογική, δεν ήθελε να βγαίνω στις τηλεοράσεις να λέω τα άπλυτα της ενισχυμένης και που οδηγεί, διότι όλα αυτά τα σκάνδαλα οφείλονται στην ενισχυμένη και στην καλπονοπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχα πει ότι προδώσανε στη Μακεδονία, παραχωρώντας τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς, δεν με γούσταρε. Ήταν ένα κόμμα που είπε την αλήθεια και το μισούσαν όλοι. Και επειδή οι δημοσιογράφοι και οι καναλάρχες είναι συγκεκριμένοι στην Ελλάδα και είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων, μέσα στη Βουλή, όταν ήμουνα 4 χρόνια, μια συνέντευξη του Γεθμίρδε Έθνος δεν πήρε. Η Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος μια συνέντευξη δεν με πήρε. Με κακοποίησαν, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν θέλανε να δημιουργηθεί ο κεντρός χώρος ξανά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, επειδή βλέπω τώρα ότι το Πασόκ διαλύεται και το μισό πάει δεξιά, το μισό πάει ΣΥΡΙΖΑ, τώρα νομίζω ότι ο κόσμος του Πασόκ θα αντιληφθεί ότι μόνο η Ένωση Κεντρών είναι κεντρό κόμμα
ή το Πασόκ έχει και τα, όλα τα άτομα των σκανδάλων των τελευταίων 40 ετών και οπωσδήποτε ο κάθε δημοκράτης πού να δώσει την ψήφο του ξανά στους ίδιους, όπως έλεγα προχθές για τον Χρυσοχοίδη. Έλεγα για τον Χρυσοχοίδη, του έδωσε υπουργείο ο Μητσοτάκης. Και λέω, όταν ο Τσουκάτος έπαιρνε τις τσάντες στο Πασόκ, ο Χρυσοχοίδης δεν ήταν γραμματέας, δεν εγνώρισε. Άρα τι επιβράβευσε ο κύριος Μητσοτάκης, τις τσάντες του Τσουκάτου επιβράβευσε, υπουργοποιώντας τον Χρυσοχοίδη ή την Κερέκου ή τον Μόσκαλο ή όλους αυτούς, τι επιβράβευσε. Ναι, αυτά όλα σημαίνουν... Απλά ήθελε στελέχη, είτε, όπως πήρε ο Μητσοτάκης, πήρε από το Λάος τον Άδωνη, τον Βορύδη, τον Πλεύρη, όλες, και από το Πασόκ όσους προσεφέροντο. Έκανε ένα κοκτέιλ Λάος και Πασόκ και μου λέτε εσείς ότι πάει καλά στις δημοσιοποίησεις. Δεν είναι ότι ο λαός κρίνει ότι πάει καλά ο Μητσοτάκης, είναι το λιβανιστήρι πρωί βράδυ από όλα τα κανάλια, η πληρωμένη διαφήμιση που δείχνει ο Μητσοτάκης, η πληρωμένη διαφήμιση. Ακόμη και σήμερα τα παίρνει ρόλο του Υπουργείου Τύπου. Το ξέρετε, πολλοί συναδελφοί σας παίρνουν χρήματα από το Υπουργείο Τύπου, χωρίς να προσέρχονται, αργόμιστα. Γιατί δεν βγάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα ονόματα, τον κατάλογο. Είναι ένα θέμα. Ακούστε να σας πω, είναι ένα θέμα που με έχει εμένα απασχολήσει πάρα πολύ, διότι είμαι ίσως από τους λίγους δημοσιογράφους που ποτέ δεν πήραν ούτε ένα ευρώ από τα κρατικά κονδύλια, αλλά ναι, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί μου που πράγματι είτε από τα λεγόμενα non-papers και τους καταλόγους, τους μυστικούς του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Προεδρίας παλιότερα ή Εξωτερικών, πραγματικά πληρώνονται χωρίς να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Αυτό γίνεται όχι σε μεγάλη έκταση, σε μικρή έκταση. Και γινόταν και γίνεται. Θα έπρεπε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί για να μην λουζόμαστε όλοι. Ναι, γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης που είναι υπέρ της κάθαρσης. Και όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έδωσε 32 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΟΤ, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς διάρκεια. Έδωσε 20 εκατομμύρια στα κανάλια για να φωνάζουν μείνετε σπίτι. Έδωσε με στα βάουτσερ, δηλαδή με ένα χρόνο διακυβέρνησης έχει κάνει και ορατά σκάνδαλα. Και εσείς μου μιλάτε για δημοσκοπική έκρηξη. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν εγκαταλείπετε την πολιτική, παραμένετε στην πολιτική, το κόμμα είναι σε δράση και θα το δούμε βεβαίως και στις προσχείς εκλογές πάλι. Και θα το δείτε να μπαίνει στη Βουλή, κύριε Χαρδαβέλα, γιατί εγώ έμεινα έξω από τη Βουλή εξαιτίας της αθυμίας των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων και της ανέντιμης προς το πρόσωπό μου συμπεριφοράς του Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος με απείλησε ότι αν δεν ψηφίσουμε τις πρέσπες θα μείνουμε εκτός Βουλής. Δύο παράγοντες είναι οι τέτοιοι που έμεινε ένας σχεδόν έξω από τη Βουλή. Ο Αμερικανός πρέσβης που είχε τουλάχιστον την εντυμότητα και με προειδοποίησε και τα άλλα κόμματα που δεν θέλανε να υπάρχει τίμιο κόμμα στη Βουλή για να μπορούν να λειτουργούν σαν ληστακείο. Ναι. Η Ένωση Κεντρών λοιπόν αυτή τη στιγμή θα κάνει το θαύμα να επιστρέψει στη Βουλή. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.